Απίστευτη είναι η ταλαιπωρία πολιτών στην ενδοχώρα για τη διενέργεια μοριακού τεστ και τις ανάγκες χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς όπως καταγγέλει πολίτης στην Crete TV, το Κέντρο Υγείας στην Αγία Βαρβάρα δεν διενεργεί μοριακά τεστ, με συνέπεια οι ασθενείς να καλούνται να διασχίσουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Σήμερα το πρωί έπρεπε, μετά από παρένεση γιατρού, ο οποίος χρειάζεται να κάνει μια βιοψία την Τρίτη στο νοσοκομείο σε ασθενή, συνέστησε να πάει ο ασθενής σήμερα στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, προκειμένου να γίνει η δειγματοληψία για ένα μοριακό τεστ DNA, το οποίο χρειάζεται για να μπει ο ασθενής στο χειρουργείο. Πήγε λοιπόν σήμερα στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας και χωρίς καμία προειδοποίηση από κανέναν και από πουθενά. Είπαν ότι δεν κάνει πια άλλα τεστ Αγία Βαρβάρα το Κέντρο Υγείας μοριακά τεστ κορονοϊού. Να πάνε κάπου αλλού να το κάνουν. Λέει, αλλιώς να πάνε τη μέρα που είναι η επέμβαση το πρωί να το κάνουν στο νοσοκομείο. Το θέμα είναι γιατί στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας δεν γίνονται μοριακά τεστ κορονοϊού. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι όλη η περιοχή εκεί πέρα μέσα, γύρω-γύρω όλοι, γιατί είναι ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, βράζει από κρούσματα. Πώς θα το διαπιστώσουμε αυτό? Η ίδια τηλεφώνησε στον ΕΟΔΗ αναζητώντας απαντήσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κανένας δεν μου έδωσε απάντηση. Πάρτε στον ΕΟΔΗ, μου είπανε. Το 1135, πάρτε στον ΕΟΔΗ. Ενώ πριν έκαναν μοριακό τεστ. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 15 μέρες, έχει κάνει η ξαδέρφη μου στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας μοριακό τεστ κορονοϊού. Περιμένουν μια μισή ώρα, δεν απαντάει κανείς, μέχρι να βρεθεί βοηθάμενος, όπως να λένε, ελεύθερος υπάλληλος. Αλλά μου λένε κάθε φορά ότι η κλήση μου καταγράφεται. Πρώτον, δεν σέβονται τους ηλικιωμένους, αρχικά. Δεύτερον, και okay, καλά, και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε κάποιον να την πάρει τη γυναίκα, να φέρει να κάνει το τεστ και να την γυρίσει πίσω. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Την έχουν όλοι. Την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με απόφαση της διοίκησης, διενεργούνται από σήμερα δωρεάν rapid test στους συνοδούς ασθενών και όλα αυτά μετά από μεγάλες αντιδράσεις που υπήρξαν από πολίτες λόγω της οικονομικής αυτής επιβάρυνσης. Ωστόσο, εύλογα είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν, καθώς οι συνοδοί ασθενών θα πρέπει να μεταβαίνουν εντός νοσοκομείου και στην εκάστοτε κλινική για τα rapid test, με ό,τι κινδύνους αυτό ελοχεύει η συγκεκριμένη πρακτική. Κάτι που δεν μας βρήκε τόσο θετικούς θα γίνεται, ας πούμε, στο χώρο που θα είναι ο ασθενής, ο συνοδός, στην κλινική που θα ανήκει. Μάλλον από ό,τι φαντάζομαι και από ό,τι κατά τα λεγόμενά τους θα τα κάνουν οι γιατροί της κλινικής. Κάτι που δεν πιστεύω. Μέσα στο νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο, βεβαίως. Προκειμένου να τρέχει από εδώ και από εκεί, θα το κάνει εκεί. Και αυτό είναι σωστό κατά την άποψή σας? Κατά την άποψή μου, όχι, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι θετικός. Αν είναι θετικός, μπορεί να κολλήσει και τους υπόλοιπους. Έπρεπε να ήδη να έχει γίνει μια μέρη με την πολιτεία, όπως το είπα και στην αρχή. Να συγκεκριμένος χώρος, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε. Με σύμβαση, μια κινητή μονάδα, δεν ξέρω τι θα κάνανε. Να μπορούσαν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυστηροποίησης των μέτρων που λαμβάνει κάθε νοσοκομείο, ο διοικητής του Παγνή, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι θα επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή ενός συνοδού ανασθενή που νοσηλεύεται με γραπτή άδεια από τον διοικητή. Επίσης, η περίπτωση που ο συνοδός δεν φέρει πρόσφατο τεστ, το τμήμα ορίζει συγκεκριμένη ώρα, μεριμνά με τη συνδρομή ενός γιατρού και ενός νοσηλευτή, να πραγματοποιήσει έλεγχο, rapid test, σε χώρο της κλινικής. Εάν η ώρα που έχει ορίσει η κλινική δεν είναι κατάλληλη για τον συνοδό, θα πρέπει ο ίδιος να μεριμνήσει και την προσκόμιση του τεστ. Και εγώ σήμερα το πληροφορήθηκα. Φαντάζομαι ότι το μέσα εννοείται ότι αυτά πρέπει να γίνονται έξω από το νοσοκομείο. Γιατί αν ο συνοδός ενός ασθενή μεταφερθεί μέσα στο νοσοκομείο, δεν εξασφαλίζεται ότι αυτή τη στιγμή ο συνοδός μπορεί να είναι αρνητικός. Μπορεί να είναι και θετικός. Άρα η διασπορά μπορεί να είναι και μεγαλύτερη. Θεωρώ τουλάχιστον, και θα μπορούν να το πούνε και οι επιστήμονες, ότι τα τεστ πρέπει να γίνονται εκτός νοσοκομείου και λύσεις υπάρχουν. Θα μπορούσαν είτε με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, έξω από τα νοσοκομεία, να γίνονται τα τεστ. Την ίδια ώρα η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης γνωστοποιεί ότι παρέλαβε μεγάλη ποσότητα rapid test από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να διενεργούνται δωρεάν σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.